Σήμερα έχουμε το unboxing του Logitech G Pro. Καλησπέρα σε όλους και όλες σε ένα ακόμα βίντεο. Έχουμε λοιπόν τα Logitech G Pro μπροστά μας. Είναι ένα gaming headset αρκετά καλά, μπορώ να πω, της αγοράς και έχει κάνει μια πολύ πολύ καλή και τίμια προσπάθεια Logitech με αυτό εδώ πέρα το headset. Αν και Logitech γενικότερα στον χώρο του gaming έχει αποδείξει σχεδόν όλα αυτά τα χρόνια το πόσο καλή και τίμια είναι σαν εταιρεία. Οπότε δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο, μόνο το όνομά της και αυτό φτάνει. Προτίμησα να πάρω τα Logitech τα απλά και όχι τα G Pro X για τον λόγο ότι η μόνη διαφορά τους από ό,τι έχω καταλάβει είναι το μικρόφωνο. Έχουν εξαγοράσει την Blue, απλά προσθέσανε στο G Pro X το Blue μικρόφωνο, το οποίο δεν χρειάζομαι γιατί όπως ξέρετε έχω τον ήχο από κονσόλα και με XLR μικρόφωνο. Οπότε δεν θα το χρησιμοποιούσα έτσι κι αλλιώς, οπότε προτίμησα να πάω στην απλή έκδοση. Διαφορές δεν έχουν στον ήχο καθώς και τα δύο είναι από 20Hz, 20kHz, 32 Ohm, 91,7 dB SPL. Η συσκευασία σαν πρώτη εντύπωση είναι πάρα πολύ καλή, το λογότυπο εδώ πέρα το Pro είναι ανάγλυφο, όπως και πίσω έχουν κάνει αυτό το όμορφο που μου αρέσει, το οποίο φαίνεται εδώ, τα γράμματα γυαλίζουν στη matte επιφάνεια, το οποίο είναι πάρα πολύ τίμιο και αξιόλογο. Και μπορώ να πω ότι μου αρέσει και είναι πολύ πολύ όμορφο. Αυτό όμως που θέλω να πω είναι, τα ακουστικά τα έχουμε αγοράσει από γνωστό πολυκατάστημα και θέλω να πω στα γνωστά πολυκατάστημα που πουλάνε περιφερειακά να προσέχουν λίγο περισσότερο κουτιά, γιατί το κουτί είναι σε άθλια κατάσταση και κάποιοι τα κρατάμε. Εντάξει. Ευχαριστώ. Πάμε στο unboxing των ακουστικών. Έξυπνο αυτό. Είναι πιασμένο. Το τραβάς. Και βγαίνει. Αρκετά όμορφο. Μ' άρεσε. Ανοίγεις τα ακουστικά και το πρώτο πράγμα που διακρίνεις είναι το headset. Αυτό δεν χρειάζεται. Θα το αφήσουμε στην άκρη γιατί όπως είπα θα το κρατήσουμε μαζί με τα υπόλοιπα που έχουμε τα κουτιά μας. Λοιπόν, σαν πρώτη... Το headset μέσα και το packaging μπορώ να πω εντάξει δεν με τρελαίνει κιόλας, αν και το packaging των Pro X είναι λίγο καλύτερο από αυτό. Εντάξει, θα μου πεις, θεωρείται και πιο ακριβό. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που βλέπεις μπροστά είναι το dongle, πως λέγεται αυτό το πράγμα. Είναι τέλος πάντων η κάρτα ήχου που σου δίνει μέσα, την οποία θα βγάλω να σας τη δείξω. Βγαίνει πάρα πολύ εύκολα και εγώ παιδεύομαι. Είναι η κάρτα ήχου, έχει audio jack εδώ πέρα και από την άλλη πλευρά βγάζει το USB της Logitech. Μου κάνει εντύπωση που έχει υφασμάτινον ινών καλώδιο σε τόσο μικρή απόσταση. Είναι υφασμάτινον το καλώδιο και εδώ πέρα γράφει Pro. Φαίνεται. Στο mat γυαλίζει το λογότυπο και πάνω έχει το λογότυπο της Logitech. Επίσης μου κάνει εντύπωση που έχει μια υφή όχι φτωχού πλαστικού, αλλά είναι λίγο έτσι πιο, πώς να το πω... καουτσούκ πλαστικού. Τα ακουστικά έχουν εδώ πέρα πάνω ένα τσιγκελάκι το οποίο τραβάς και τα βγάζεις, τα οποία δεν θα ανοίξουμε. Θα σας έχω και link κάτω στην περιγραφή για να πάτε να δείτε το κανάλι του Technologist και να δείτε και το unboxing το Logitech G Pro X. Να δείτε τις διαφορές μεταξύ τους και να δείτε και ένα φυσιολογικό και σωστό unboxing, γιατί εδώ πέρα δεν κάνουμε σωστά και φυσιολογικά unboxing. Όπως ξέρετε κάνουμε YOLO unboxing. Αυτά λοιπόν. Πάμε να συνεχίσουμε με το κουτί. Λοιπόν, το κουτί ανοίγει από επάνω. Αρκετά πολύ πιο φτωχό το κουτί σε σύγκριση με τα Pro X. Εδώ πέρα έχουμε τις οδηγίες manual που κανείς δεν διαβάζει ποτέ. Και εδώ επίσης τις οδηγίες manual δεν διαβάζει κανείς ποτέ. Και μέσα η συσκευασία έχει το μικρόφωνο, το απλό, το οποίο είναι... με audio jack 3,5 χιλιοστών, το οποίο κουμπώνει πάνω στο μικρόφωνο, θα το δούμε μετά. Έχει εδώ πέρα ένα σφουγγαράκι. Θα ήθελα να το ακούτε, δεν ξέρω. Έχει ένα σφουγγαράκι ή αλλιώς pop filter, που λέμε για να αποφεύγει το πφ, 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 πφ. Έχω pop filter και εγώ και εδώ και δεν θα τα ακούτε το πφ, πφ, πφ. Αυτό. Οπότε, εντάξει, τίμια προσπάθεια για το σφουγγαράκι και δεν βγαίνει και εύκολα, που συνήθως αυτό εδώ πέρα χάνεται, είναι το πρώτο πράγμα που χάνεται, να ξέρετε, σε headset, headphones και γενικότερα μικρόφωνα πέτου. Τίμιο που είναι αποσπόμενο, το εκτιμώ πάρα πολύ, θα το ήθελα να αποσπώμενο γιατί όπως είπα δεν θα το χρησιμοποιήσω.
Το δεύτερο πράγμα που συναντάμε μέσα στα καλώδια είναι αυτό εδώ πέρα. Αυτό εδώ πέρα είναι ένα audio jack θηλυκό σε δύο audio jack αρσενικά. Δεν ξέρω ποια η χρήση αυτού του καλωδίου, πάντως μου κάνει εντύπωση επίσης που είναι υφασμάτινων ινών εδώ πέρα ακριβώς. Και έχει πάλι αυτό το πλαστικό καουτσούκ. Δεν είναι δηλαδή το φτωχό, το ξέρω, το πλαστικό, το σκληρό. Βλέπω βέβαια ότι έχει συμβολάκια εδώ πέρα ακουστικά και μικρόφωνο. Μάλλον συνδέεις ακουστικά μικρόφωνα για να βγάζεις μία υποδοχή. Δεν ξέρω ποια η χρήση αυτού του καλωδίου. Το δεύτερο πράγμα που συναντάμε μέσα στο κουτί του είναι αυτό εδώ πέρα το καλώδιο, το οποίο επίσης είναι υφασμάτινων ινών, που είναι πάρα πολύ τίμιο από τη Logitech, που έχει κάνει όλα τα καλώδια υφασμάτινων ινών. Το συγκεκριμένο καλώδιο έχει δύο audio jack. Το ένα συνδέεται, λέει, στο dongle, την κάρτα ήχου τέλος πάντων, και το άλλο συνδέεται στο headset. Έχει ένα μανταλάκι εδώ πίσω, το οποίο έχει πάλι ανάγλυφο το σήμα της Logitech, το οποίο είναι για να μπαίνει στο πέτο, να το κρατάς. Έχει ένα τίμιο διακοπτάκι εδώ, το οποίο έχει και μια κόκκινη ένδειξη, είναι για το on-off του μικροφόνου. Και από την μέσα πλευρά έχει ένα dimmer, το οποίο είναι για την ένταση του headset, δηλαδή πόσο δυνατά ή χαμηλά θέλεις να ακούγεται. Τίμιο επίσης και αυτό, αν θες να αυξομειώνεις την ένταση για να μην χρησιμοποιείς το πληκτρολόγιο. Και μετά από αυτό πάμε σε αυτό που περιμέναμε όλοι από την αρχή του βίντεο. Το headset. Boom. Και φίλε μου Technologist, ακόμα τόσα unboxing και έχεις κάνει, είναι το πιο απλό πράγμα να μπορέσεις να ανοίξεις ένα headset και να το βγάλεις από τη σακούλα. Γιατί παιδεύεσαι τόσο πολύ? Είναι απλό. Έχει μια πλευρά. Τσακ. Shine. Σαν πρώτη εντύπωση, νομίζω μετράει. Μετράει πολύ. Μετράει πάρα πολύ. Πολύ τίμιο. Ανάγλυφο, φίλε. Τρομερό. Βρωμάει, ατόφιο, καθαρό, καινούριο πλαστικό, βρωμερό. Πόσο ωραία βρωμάνε βασικά, πόσο ωραία βρωμερή είναι αυτή η μυρωδιά των περιφερειακών. Είναι το ότι αισθάνεσαι ρε φίλε ότι ανοίγεις κάτι, αυτή η μυρωδιά της καινουργίλας, αν θα μπορούσαμε να πούμε, που δεν μπορούμε, αλλά ας χρησιμοποιήσουμε αυτή τη λέξη γιατί μου αρέσει. Πω πω τέλεια. Λοιπόν, μου έχει κάνει εντύπωση αυτή εδώ πέρα λεπτομέρεια που έχει. Εδώ πάνω έχει το λογότυπο του Pro, γράφει Pro. Το ράψιμο που έχουν κάνει πάρα πολύ ωραία. Το μαξιλαράκι αρκετά μαλακό, σαν πρώτη αίσθηση που έχω μαζί του. Αρκετά καλό και αρκετά ελαφρύ για σιδερένιο headset. Είναι όλο σίδερο, αλουμίνιο. Τρομερό, στο άνοιγμά του δεν ακούγεται τίποτα, ούτε κράτς, ούτε κρούτς, ούτε κράτς, κρούτς, ούτε τίποτα. Μέταλλο εδώ, όλο. Μέταλλο εδώ. Μεταλλικό. Μέταλλο και εδώ. Μου έχει κάνει εντύπωση, δηλαδή αντέχουν, δεν είναι ότι, δηλαδή καταπώνηση full. Μου έχει κάνει εντύπωση επίσης αυτό εδώ πέρα, πολύ ωραία λεπτομέρεια από τη Logitech. Μπράβο στη Logitech που το σκέφτηκε να μην κρέμονται καλώδια και να είναι έτσι. Θυμίζουν λίγο αεροπορικού τύπου ακουστικά. Επίσης εδώ πέρα το λογότυπο σε ανάγλυφο επάνω στο μέταλλο και γυαλίζει. Έχει αυτή την σαγρέ. Πολύ ωραίο, πολύ τίμιο, μπράβο στη Logitech. Τα μαξιλαράκια τώρα δεν τα έχω δοκιμάσει ακόμα, αλλά είναι πολύ μαλακά. Εδώ πέρα είναι πάρα πολύ ωραίο που έχουν βάλει το right μέσα και το left απ' την άλλη. Τίμιο, χωρίς να χρειάζεται να τα σημαδεύουν το πάνω για να κρατήσουν τίμιο και ατόφιο το πλαστικό, την πλαστική επιφάνεια. Αυτή είναι εδώ πέρα που και πάλι έχει αυτή την ωραία τη ματ απόχρωση που μου αρέσει πολύ. Και το μόνο πλαστικό σημείο είναι αυτό εδώ και αυτό εδώ. Πολύ τίμιο, μπράβο στη Logitech, υπέροχα. Λοιπόν, πάμε έτσι, right left, να το δοκιμάσουμε και στα αυτιά μας. Αγκαλιάζει το αυτί, πάρα πολύ ωραίο. Τίμιο, πατάει το κεφάλι σου και δεν είναι καθόλου κουραστικά. Καθόλου κουραστικά.
δεν κουνιούνται στο κεφάλι, πατάνε ακριβώς. Είναι πολύ σκληρό αυτό εδώ πέρα, οπότε κάθεται ακριβώς στο κεφάλι σου. Είναι πάρα πολύ διακριτικά, θα μπορούσαμε να πούμε. Δηλαδή είναι σε φάση ότι μπαίνει το ακουστικό και είναι διακριτικό, δεν είναι ντούκι, τούμπανο. Δεν ξέρω βέβαια στην ακουστική του πώς θα είναι. Πώς θα ακούγονται, ο ήχος πώς θα ακούγεται. Καθώς δεν τον έχω δοκιμάσει ακόμα. Είμαι της άποψης να δοκιμάζουμε τα headset, αλλά το συγκεκριμένο δεν το δοκίμασα. Το πήρα, γιατί δεν βρήκα κάποιον να το δοκιμάσω. Αλλά πιστεύω ότι θα βγω ασπροπρόσωπος. Θα μ' αρέσει ο ήχος του, θεωρώ. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσουμε την κάρτα ήχου, τη συγκεκριμένη, αυτήν εδώ που έχει μέσα η Logitech, και θα τα βάλουμε USB στον υπολογιστή και θα βάλουμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Για να σας πω πώς είναι και ο ήχος. Επίσης μου έκανε εντύπωση πριν τα ακουμπώσω ότι το μικροφωνάκι, άμα το βάλεις εδώ πέρα, μπαίνει τόσο καλά μέσα που φαίνεται ότι δεν πηγαίνει. Είναι μια λεπτομέρεια την οποία σκέφτηκε η Logitech που είναι πολύ τιμία. Και κάτι τέτοια μικρά που κάνουν την λεπτομέρεια είναι η διαφορά που κάνει ένα headset γενικότερα βασικά από μια εταιρεία, αυτές οι λεπτομέρειες να διαφέρει από τις άλλες, πιστεύω. Και έχω διαβάσει πολύ καλές κριτικές από σχετικά άλλα headset της αγοράς ότι είναι πάρα πολύ καλά και πολύ πολύ δυνατά. Εμπιστευόμαστε Logitech χρόνια, είπαμε. Κουμπώνεις εδώ. Είπαμε left, right. Πολύ τίμιο. Έχει ωραίο μπάσο σε σημείο να μην σε χτυπάει εγκεφαλικά στο κρανίο σου μέσα. Τόσο όσο πρέπει να είναι, πιστεύω, ένα headset. Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Βέβαια, θέλω να το δω και στο περιφερειακό ήχο πώς θα είναι. Δηλαδή, πώς θα ακούγεται σφαιρικά ο ήχος. Δεν είναι δοκιμασμένο ακόμα στο 100%, οπότε δεν μπορώ να σας έχω άποψη. Αλλά ο ήχος του είναι πάρα μα πάρα πολύ καλός για headset ακουστικά. Είναι, πιστεύω, πολύ τίμιος. Το bass όσο πρέπει να είναι, το πρίμα όσο πρέπει να είναι, αρκετά καλός. Μπράβο στη Logitech. Η τιμή του headset αυτή τη στιγμή είναι στα 97 ευρώ σε τιμή Scrooge το απλό, αλλά στα 110 είναι το Pro X. Η διαφορά τους, σας είπα ποια είναι. Τώρα, πιστεύω ότι τα 10-20 ευρώ παραπάνω αξίζει να τα δώσεις για να το πάρεις. Εγώ σας είπα το λόγο γιατί δεν έδωσα να τα πάρω. Τώρα μπορεί να κάνω πατάτα. Ευχαριστώ, την έφαγα καλά. Δεν ξέρω αν έχει διαφορά στον ήχο. Από όσο είδα, δεν έχει, εκτός αν δεν κατάλαβα καλά. Εάν ξέρεις κάτι παραπάνω, θα περιμένω να μου πεις κάτω στην περιγραφή. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Μην ξεχάσεις να πας στο κανάλι του Technologist και να δεις το unboxing του Pro X. Και θα σου πει και τις διαφορές και θα τα δεις όλα εκεί πέρα. Να δεις βασικά εκείνο και αυτό και να τα συγκρίνεις, να δεις τι σου αρέσει περισσότερο. Μην ξεχάσεις επίσης ότι κάνουμε καθημερινά live stream στο Twitch. Μην ξεχάσεις να πατήσεις το link που είναι στην περιγραφή και να έρθεις να με βρεις και στο Twitch. Θα χαρώ πάρα πολύ να σε δω εκεί. Αυτό λοιπόν, θα τα πούμε στο επόμενο. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά.